Καλησπέρα, επιτραπέζουμε με ένα How to Play βιντεάκι από το Folklore, The Affliction. Είναι ένα παιχνίδι της Greenbrier Games από έναν έως πέντε παίχτες, το οποίο είναι με campaign system. Καταρχάς να πω ότι αισθάνομαι πολύ αμηχανά, γιατί θα πω μπροστά στον πρόεδρο την εξπλίκα αυτού του παιχνιδιού, οπότε να με συγχωρέσει για τα λάθη. Το παιχνίδι, επειδή έχει αρκετούς κανόνες και προφανώς δεν γίνεται να σας τους δείξουμε όλους, θα δείξουμε κάποια γενικά για το πώς περίπου παίζει, ώστε να καταλάβετε αν κάνει για σας ή όχι. Λοιπόν, το παιχνίδι, είμαστε Βικτοριανή εποχή, ο καθένας έχει ένα χαρακτήρα και είμαστε σε μια κατάσταση με λυκάνθρωπους, βαμπύρ κτλ. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά πράγματα. Για να πούμε λίγο έτσι γενικά, εδώ υπάρχει ένας χάρτης που στην ουσία αυτό είναι που το ξεχωρίζει από άλλα παιχνίδια, έχει λίγο ας πούμε κάποια RPG στοιχεία. Ταξιδεύουμε εδώ στις διάφορες πόλεις, κάνουμε διάφορα quests που να κάνουμε και τότε μεταβαίνουμε σε χάρτες τύπου εδώ που είναι το adventure. Okay. Οπότε πάμε να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια. Πάμε να δούμε πρώτα τους παίχτες. Οι παίχτες που θα παίξουν χωρίζονται σε, εναλλάσσονται βασικά, στον leader, ο οποίος έχει αυτό το token, από τη μία είναι μέρα, από την άλλη είναι νύχτα, θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Μετά τον leader υπάρχει αυτός ο οποίος θα χειρίζεται τα τέρατα, που είναι ακριβώς δεξιά από τον leader, το οποίο όλα αυτά κατά διάρκεια του παιχνιδιού αλλάζουν θέσεις. Ωραία, λοιπόν, να δούμε κάποια πραγματάκια για τους χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας, να πάμε για παράδειγμα έναν. Βαγγέλη, θα τα βάζω όλα εδώ, δεν έχει πρόβλημα. Αυτό πόνεσε, πιάσ' το λίγο. Λοιπόν, αυτός είναι ο χαρακτήρας. Μαζί με το χαρακτήρα υπάρχουν, τώρα εντάξει δεν είναι το ίδιο, δεν πειράζει. Αυτά εδώ τα... Αυτό θέλεις. Α, το βρήκες, ωραία, τέλει. Υπάρχουν αυτά εδώ τα βιβλιαράκια, τα οποία από τη μία έχουν ένα αρχικό κείμενο για το χαρακτήρα, το background του. Εδώ που ξεκινάει και διαλέγει ένα focus ο χαρακτήρας, είτε το ένα είτε το άλλο, σως. Μόλις διαλέξουμε κάτι, συνεχίζουμε με αυτό, δεν μπορούμε να το ξαναλλάξουμε. Okay. Από πίσω έχει κάποια starting items, κάποια starting abilities. Σε locations κάποια έξτρα πράγματα μπορεί να κάνει, καθώς και το κόστος για να κάνει αυτά τα πράγματα. Στο world map αυτό, έτσι. Όχι στις πόλεις, θα το δούμε αναλυτικά, αλλά γενικά λέω κάποια πραγματάκια. Και πίσω, καθώς θα παίρνουμε lore, το λεγόμενο XP, okay, θα διαλέγει ακριβώς ένα δέντρο και θα σημειώνει πάνω. Εάν χάσει lore για κάποιο λόγο, θα χάσει το ability μέχρι να ξαναπάρει και ούτω καθεξής. Okay. Σημειώνουμε σε αυτά. Ναι. Αλλά επειδή είναι του Βαγγέλη, σημειώνουμε σε αυτά τα καταπληκτικά που έχω φτιάξει εγώ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι σε αυτά σημειώνεις, γιατί αυτά ουσιαστικά δεν καθαρίζουν μετά. Είναι ούτε λαμινέ, δεν είναι. Όχι, αλλά. Εντάξει, πούμε, όχι, αλλά κάποιος μπορεί να τα πλαστικοποιήσει και να κάνει με μεγάλο. Okay, το υλικό υπάρχει, το τυπώσει στο site πάντως. Οπότε... Η αλήθεια είναι ότι το site έχει πάρα πολλά να τυπώσει. Έχει... Έχουν βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί όπως θα δείτε, το παιχνίδι πρέπει. Έχουμε τυπώσει αυτά, έχει character sheet που πρέπει να έχεις, το οποίο από πίσω μετά σου έχει κάποια πράγματα εδώ πέρα, τι ακολουθείς, κάποια builds και τέτοια. Εκτός από αυτά θα χρειαστείς και, συγγνώμη εδώ, στα session να δούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τις μάχες, καθώς πρέπει να γράφουμε και τα skirmishes και τα λοιπά που γίνονται. Πού τα έχω τυπώσει αυτά, μισό λεπτό, να δείτε, να τα encounter ή τα skirmishes που γίνονται και τα λοιπά. Άρα χρειάζεται κάποιος να κρατάει και έχει σημειώσεις. Έχει bookkeeping ακριβώς. Λοιπόν, πάμε πίσω στο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας έχει κάποια attributes. Αυτά είναι το β. Το β τι είναι? Είναι το life. Okay. Πώς σημειώνουμε? Έχει ένα κακό μηχανισμό για το πώς σημειώνουμε τη ζωή και τα λοιπά. Τα σημειώνουμε με αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, απ' τη μία σημειώνουμε, για να δω τα έχει από εκεί. Όχι. Να το β. Β' tracker. Το 23 λοιπόν πάει και πρέπει να το σημειώσουμε εδώ, στο βελάκι το κόκκινο. Το οποίο σημαίνει ότι αν κουνήσω εγώ λίγο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχω χαθεί που είμαι. Okay. Άρα γι' αυτό είναι αυτό το συγκεκριμένο. Και για το λόγο αυτό παίρνουμε ζάρια. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ζάρια ή από όποιο έχει από, από Magic τέτοιο. Έχει και application στο Android και στο iOS να πούμε που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να σημειώνει, που είναι πολύ χρήσιμο. Ναι, πάει το κινητό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό είναι το live. Πόσο ξεκινάει ο παίκτης? Ο παίκτης μπορεί να ανέβει πάνω από αυτό? Ναι, μπορεί να ανέβει, εάν κερδίσει live, το λέει. Αν κάνει gain, μπορεί να ανέβει. Και μόλις το ξαναχάσει, ξαναπέφτει πάλι στο 23.
Αν του πει όμως ότι κερδίζεις β' τότε δεν ανεβαίνει πάνω από το 23. Έτσι έχει να κάνει με το keyword που χρησιμοποιείται σε κάθε κάρτα. Anyway, μετά έχουμε το defense. Το defense τι είναι? Είναι το defense στην ουσία αυτό που πρέπει να πετύχουν τα τέρατα από 36 και πάνω για να μπορέσουν να σε πετύχουν. Κοινώς. Πώς γίνεται αυτό, να δούμε. Στο παιχνίδι παίζει πολύ το σύστημα με τα δεκάπλευρα. Ένα λοιπόν D100 και ένα D10. Άρα, όταν ρίχνουμε ζάρια, στην ουσία τι κάνουμε, βλέπουμε. Καλά, τώρα να το δούμε για να είναι έτσι. 88 έχω τύχει. Άρα, με το 88 έχω περάσει το defense χαρακτήρα, άρα το πετυχαίνω. Άρα, λοιπόν, έτσι βλέπουμε ρίχνοντας πάντα D100 και D10. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω να δούμε τι είναι το might. Το might, στην ουσία, το plus 3 που βλέπουμε εδώ είναι όταν κάνω επίθεση και ρίξω τα ζάρια μου, προσθέτω το might και βλέπω αν έχω περάσει το defense του χαρακτήρα ή του τέρατος κτλ. Okay. Εφόσον το έχω περάσει, πάω στο damage. Το damage έχει να κάνει με το όπλο που χρησιμοποιώ και το damage bonus, το bonus που παίρνω για να κάνω το damage. Okay. Παρακάτω βλέπουμε ένα power points, το οποίο είναι το άλλο που βλέπουμε εδώ, το μπλε, το οποίο εδώ είναι στο 5. Άρα πάλι με την ίδια διαδικασία εδώ έχουμε τα power points. Τα power points στην ουσία είναι το mana για να καταλάβουμε. Το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε διάφορα abilities, θα τα δούμε. Okay. Και κάτω υπάρχουν κάποια skills, όλοι έχουν συγκεκριμένα skills, απλά σε κάποια έχουν κάποια modifiers. Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει στο archaeology, awareness και trickery. Άρα όταν θα κάνω κάποιο test, ρίχνοντας τα ζάρια θα προσθέσω τα αντίστοιχα στα skills. Από την από εδώ μεριά βλέπουμε με τι ξεκινάει το starting equipment. Ο συγκεκριμένος ξεκινάει με, όπως βλέπουμε εδώ, το μαστίγιο, δώσε πόνο και έναν επίδεσμο. Okay. Από κάτω βλέπουμε Mystic Knowledge, λέει Rituals. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν δύο ειδών, για δείξε λίγο το Βαγγέλη. Τα Rituals, να τα και τα Prayer. Άρα ένα από τα δύο είναι που χρησιμοποιεί ο παίκτης, ο συγκεκριμένος χρησιμοποιεί Ritual. Εγώ έχω Prayer. Okay. Τα οποία τα βλέπουμε από εδώ, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, λένε πάνω οι κάρτες πότε, τι κτλ. Okay. Αυτές τις τραβάς από κάποιο. Ναι, έχει να τραβήξει, να πάει σε κάρτες, δεν έχει νόημα να πούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Από κάτω το special build του χαρακτήρα και από κάτω κάποια keywords. Τα keywords έχουν να κάνουν τα abilities πάνω, άμα δούμε κάποια abilities, μισό λεπτό. Ας πούμε το συγκεκριμένο ability αυτό γράφει hunt και μύθος. Αν δεν έχεις σαν keyword το hunt ή το μύθος, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο ability. Ο αρχαιολόγος μπορεί γιατί έχει το μύθος. Αρκεί ένα. Εδώ έχει μόνο holy, εδώ έχει μόνο explore και ούτω καθεξής. Άρα έτσι είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα abilities. Okay. Έχεις δικαίωμα να πάρεις το συγκεκριμένο ability με λίγα λόγια. Ναι. Από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε πρώτα κάποια πραγματάκια στα όπλα. Στα όπλα υπάρχουν κάποια πράγματα που λένε για το range του κάθε όπλου και τα λοιπά, για το μαστίγιο συγκεκριμένα. Εδώ είναι το damage που κάνουν, άρα εδώ σου λέω ότι θα ρίξει ένα D4. Okay. Ότι είναι one hand, ισχύει ότι ισχύει στα περισσότερα παιχνίδια αυτά και τα dungeon crawling, αυτό δεν είναι dungeon crawling, έτσι, RPG's λίγο. Που σημαίνει ότι μπορώ να έχω ένα στο ένα χέρι, ένα στο άλλο, μπορώ να έχω όσα θέλω, μέχρι 8 όμως. Εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά διαλέγω εγώ τι θα φορέσω, αλλά πάντα δεν μπορώ να ξεπερνάω τα two hand, έτσι. Εδώ δείχνει αν είναι melee ή αν είναι range. Δεν είναι το range. Έχεις range, α, πολύ ωραία, να και ένα range για να δούμε. Α, και αυτό είναι και ωραίο κιόλας. Και δίπλα δείχνει την τιμή. Η τιμή έχει να κάνει όταν τα αγοράζω ή όταν το πουλάω, πώς θα το πάρω κτλ. Στα range weapons, που εδώ είναι two handed, το crossbow, υπάρχει αυτό εδώ πάνω. Τι είναι αυτό? Κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, επειδή χαλάω άμμο, πέφτει. Ωραία. Okay. Υπάρχουν και κάποια items που είναι consumable, το οποίο το γράφουν. Χειροβομβίδες και τέτοιο. Αυτό δηλαδή έρχεται με τρία. Ναι. Έτοιμο. Ναι, ναι. Έτοιμο. Α. Και μετά ψάχνω. Να και ένα, έλα καλό μου. Αγοράζω στην αγορά, στην πόλη και τέτοιο. Να και ένα consumable. Θα το πούμε. Ναι. Το γράφουν λοιπόν εδώ από κάτω. Εδώ είναι weapon, consumable κτλ. Okay. Από εκεί και πέρα. Άμα δείτε τα items, αν δείξω το Βαγγέλη, είναι πραγματικά μεγάλο το deck, έχει πολύ πράγμα μέσα και δεν είναι ότι έχει πολλά ίδια, έτσι, έχει πολλά διαφορετικά. Αυτά σχετικά με το χαρακτήρα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο, κάτι δεν έχω πει, δεν είπα το stride, μπράβο, το ξέχασα λίγο, δεν το είπα. Ξεχάσαμε το stride εδώ κάτω από το mana που είναι στην ουσία η κίνηση του χαρακτήρα, έτσι, το 4. Είτε αυτό γίνεται στο χάρτη το μεγάλο, είτε αυτό γίνεται στους χάρτες τους που γίνεται το adventure στην ουσία. Οκ, okay. Τώρα.
αυτά τα βγάζουμε, δεν μας ενδιαφέρουν. Βαγγέλη, επικεντρώσου στον κεντρικό χάρτη. Okay. Όταν ξεκινάμε την ιστορία, οι ιστορίες, για να δούμε λίγο, θέλω, θα προσπαθήσω να μην κάνω spoiler, έτσι, δεν θα κάνω δηλαδή, όταν ξεκινάνε, σου έχουν κάποια πράγματα εδώ. Dusk. Υπάρχει Dusk, υπάρχει Dawn και υπάρχει κι άλλο ένα μισό λεπτό, Nightmare, να θυμάμαι καλά, όχι. Dusk, Twilight, Midnight και Nightmare. Είναι αυτά εδώ που βλέπετε εδώ πέρα. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά έχουν να κάνουν με τις δυσκολίες κάθε ιστορίας. Το παιχνίδι σου δίνει εξής δυνατότητα. Σε κάποια ιστορία μετέπειτα, εάν είναι αναλόγως στην δυσκολία της, μπορείς είτε να φέρεις νέο παίχτη μέσα, απλά για να φέρεις ένα νέο παίχτη μέσα σημαίνει ότι πρέπει να έρθει με συγκεκριμένα abilities κτλ. Ώστε να μπορέσει να τα απεξέλθει στην ιστορία. Και γι' αυτό υπάρχει ένα πινακάκι που σου λέει ότι αν η ιστορία είναι Twilight, ας πούμε, ξεκίνα με 3 items, με τόσο lore, γιατί με το lore αγοράζει abilities στην ουσία, με τόσα coins και πια abilities κτλ. Το οποίο να προσθέσω εγώ είναι καλό, γιατί μπορεί κάποιο να παίζει campaign, ξαφνικά κάποιο να μην μπορεί από του 5, δεν χαλάει το παιχνίδι. Θέλει να μπει κάποιο στου 3-4. Ακριβώς. Αλλάζει, θα δούμε πώς αλλάζει εδώ. Ή μπορεί να θες και εσύ ο ίδιος να πεις ότι θέλω να αλλάξω χαρακτήρα στη μέση του campaign. Οκ, αλλάζει. Εντάξει, από κάτω γράφει πού ξεκινάει το party, θα το δούμε αυτό, και από κάτω το χρόνο που παίρνει το. Το κάθε story. Το, κάθε story. Το story χωρίζεται σε chapters. Οκ, και μπορεί να σταματήσει κτλ. Το πού ξεκινάει το party συγκεκριμένα, α πούμε, ξεκινούσε από εδώ. Αυτό είναι λοιπόν το party, εδώ ξεκινάει. Όταν... Το παγκόσμιο χάρτη, έτσι. Ναι. Όταν λοιπόν είμαστε στον χάρτη, στην ουσία τι κάνουμε. Στην ουσία. Περιμένουμε λίγο. Ο παίχτης, ο οποίος έχει το token, ο leader λοιπόν. Ο leader στην ουσία είναι αυτό που αποφασίζει το τι θα γίνει, έτσι. Δηλαδή, OK, μπορεί να συζητήσουν χαρακτήρες, αλλά αν υπάρχει κάποιο κόμπλεγμα, αυτό ο leader είναι αυτό που θα αποφασίσει τι θα γίνει. Όταν είμαστε λοιπόν στο μεγάλο χάρτη. Αυτό που κάνουμε είναι να περπατήσουμε αναλόγως στο quest που είναι να πάμε και μπορούμε να περπατήσουμε είτε πάνω στους δρόμους. Δείξε λίγο που είναι οι δρόμοι, γιατί είναι λίγο. Είναι αυτοί εδώ, κάθε ένα είναι ένα βήμα. Πόσο περπατάμε, όσο το stride του leader. Άρα, ο leader είχε 4, μπορεί να πάει. Λοιπόν, ότι είναι ο archaeologist, το έχει 4 που έδειξε πριν. Ναι, πάει. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι ο ένας τρόπος να περπατήσουμε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Να μην πάμε από τους δρόμους που είναι πιο ασφαλές, αλλά να πάμε μέσα από τα δάση. Ακριβώς, γιατί φανταστείτε ότι αν εγώ θέλω να πάω, ας πούμε, εδώ, αντί να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή και να πάω γύρω-γύρω και να φτάσω, μπορώ να πω ότι θα πάω εδώ, μετά θα πάω εδώ, αλλά εκεί δεν υπάρχει stride, με το που μπαίνεις, τέλειωσε η κίνηση. Και είναι και πιο επικίνδυνο. Και είναι και πιο επικίνδυνο γιατί. Μόλις τελειώσω και κάνω την κίνηση, ανάλογα αν είμαι στο δρόμο ή εκτός δρόμου, θα τραβήξω από εδώ. Ναι, το ναι. Party, εμείς όλοι μέσα. Ναι, ναι, όλο το party. Δείξε, δείχνεις. Είτε road event γιατί είμαι σε δρόμο, είτε off road event γιατί είμαι εκτός δρόμου. Αυτά τι είναι, στο road event, εάν είναι μέρα. Φέρε το λίγο στο κέντρο για να βλέπουμε καλύτερα. Αν είναι μέρα, γίνεται αυτό το ability, αν είναι νύχτα, γίνεται αυτό το ability. Πώς γίνεται αυτό, κάθε φορά που περπατάει το party και τραβάμε το road event, αλλάζει το first play, ο leader και γίνεται ο επόμενος. Αλλά μόλις αλλάζει ο leader, πάντα γυρνάει ανάποδα. Στον επόμενο που θα γυρίσει, θα γυρίσει ανάποδα. Και έτσι είναι και η μετάβαση από μέρα σε νύχτα. Εντάξει. Άρα στην ουσία, μέρα γίνεται το συγκεκριμένο, νύχτα γίνεται το συγκεκριμένο. Αντίστοιχα και στα off-road events, τα οποία είναι εδώ, αυτό είναι λίγο πιο περίεργο το deck, γιατί δεν έχει από πίσω, γυρνάει και είναι αυτό που είναι να γίνει, διαλέγεις το αποτέλεσμα και σου έχει πει ότι γίνεται. Οκ. Okay. Έχει άλλο. Ναι, αναλόγως τι απόφαση θα πάρεις. Θα γίνει κάτι άλλο. Ναι. Και γι' αυτό βάζεις και αυτή την κάρτα πάνω, δείξω λίγο. Αυτή είναι εδώ. Γιατί κρύβεις την πρώτη κάρτα. Κρύβεις την πρώτη κάρτα ακριβώς. Αλλά είναι λίγο που είναι σαν βιβλίο, έτσι όπως το έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν δύο ειδών μάχες. Υπάρχουν τα σκέρμισης που είναι μικρές μάχες που δεν έχουν τακτικό χαρακτήρα γιατί στην ουσία δεν παίζονται πάνω σε χάρτες και υπάρχουν και οι κανονικές μάχες που γίνονται εδώ. Πάμε να δούμε τα σκέρμισης. Τα σκέρμισης μπορεί να γίνουν, εννοείται με τα road events κτλ. Τα οποία τι σημαίνει. Υπάρχουν εδώ. Οι κακοί. Okay. Όταν γίνεται κάποιο σκέρμισης, τότε γίνεται με αυτούς τους λύκους, το γυρνάω ανάποδα. Να πούμε ότι αυτά υπάρχουν αντίστοιχες μινιατούρες. Υπάρχουν αντίστοιχες μινιατούρες, το οποίο βέβαια ήταν τέτοιο, έτσι, ξεχωριστά. Υπάρχουν μέσα στάντις. Ναι. Ακριβώς. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τα... Όχι, αυτό είναι σκυλί, δεν είναι λύκος. Καλά μου, ρε, με ένα ουίσκι. Ορίστε, να και ο λύκος, ακριβώς. Το καλό που έχει το... Έτσι είναι double fast. Πάμε να δούμε λίγο τα σκέρμισης, τα οποία είπαμε γίνονται εδώ.
πηγή γίνονται στον παγκόσμιο χάρτη. Ακριβώς. Ναι. Σου λέει ότι εκεί που κοιμάστε, γιατί μπορεί να κάνεις rest. Μόλις κάνεις rest, παίρνεις. Το roadmap μπορεί να σου επιτίθονται. Κάποια abilities πίσω στο rest. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Να δούμε λίγο πώς γίνεται και η μάχη για να καταλάβετε. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να δεις τι δύναμη θα έχει ο λύκος. Πολύ ωραία. Πόσοι παίχτες είμαστε, έστω ότι παίζουμε, ας πούμε, 5 παίχτες. Σου λέει να ρίξεις 2 τετράζαρα. Άρα παίρνεις 2 τετράζαρα. Τα ρίχνεις. Και τι είχαμε, 4. Το οποίο σημαίνει ότι πάμε το marker. Νομίζω αυτό είναι, ναι. Το πάμε στο 4. Και αυτή είναι στην ουσία η δύναμή τους. Okay. Αυτό είναι λοιπόν αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ. Πάμε παρακάτω. Κάθε παίχτης. Καταρχάς, ρίχνουμε να δούμε αν θα παίξουν πρώτα οι παίχτες ή αν θα παίξουν πρώτα τα τέρατα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που παίζουν πρώτα οι παίχτες, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που παίζουν πρώτα τα τέρατα, αλλά γενικά με το ζάρι. Όποιος τύχει μεγαλύτερο, το πάρτι ή τα τέρατα, θα παίξουν πρώτοι. Okay. Τι κάνουμε στις κέρμισες. Κάθε παίχτης έχει αυτό το token. Απ' τη μία λέει attack, απ' την άλλη λέει defense. Διαλέγει λοιπόν αν θα κάνει attack ή defense. Ποια είναι η διαφορά. Στο attack κάνει attack. Στο defense. Κάνει πάλι attack. Να το σου πρόεδρος. Όντως κάνει attack. Αλλά ποια είναι η διαφορά, ότι κερδίζει ένα συν 10 στο defense και χάνει ένα μείον 10 στο might. Υπενθυμίζω τι είναι αυτά. Το might αυξάνει, το είπαμε. Το might αυξάνει το ζάρι μου για να πετύχω εγώ. Ακριβώς. Έστω λοιπόν ότι ξεκινάμε εμείς πρώτοι. Τι κάνουμε, διαλέγουμε τι θα είμαστε. Ωραία, ξεκινάμε από προσπέξεις. Τι έκανες, defense, ναι, ρίξε τα ζάρια σου. Τι ζάρι θα ρίξεις το D100 και το D10. Ποιο είναι το defense, 40. Προσοχή. Εδώ βλέπετε το might του τέρατος αναλόγως της ιστορίας. Αν η ιστορία παίζουμε είναι dusk, είναι ξερό αυτό που θα τύχει. Αν είναι έτσι που έχει να κάνει με την επίθεση του τέρατος. Εδώ λοιπόν το defense. Έτσι αυξάνεται η αυξομένη δυσκολία του παιχνιδιού. Ακριβώς. Και επίσης εδώ, αναλόγως που έχει κάτσει αυτό, έχει να κάνει και με το αν θα έχει modifiers, αν θα κάνει παραπάνω damage, αν θα κάνει λιγότερο damage κτλ. Okay. Άρα ρίχνω τα ζάρια μου και αν περάσω 64 το 40, τότε περνάει η επίθεση κανονικά, κάνω το damage που να κάνω και θα πέσει κάτω αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε, επειδή εγώ έκανα defense, εμένα δεν είναι 64 το ζάρι, είναι 64 μείον 10, άρα είναι 54. Πάλι περνάω. Πάλι περνάω. Απλά θέλω να πω αυτό, έτσι αυτή είναι η διαφορά. Αντίστοιχα, μόλις τελειώσουμε όλοι, αν αυτό δεν έχει πάει στο 0, επιτίθεται το τέρας. Πώς επιτίθεται το τέρας, πάλι ρίχνει αυτά τα δύο ζάρια. Okay. Πλέον κοιτάει να ξεπεράσει το τέρας, το defense το δικό μας. Πώς επιλέγει το τέρας. Το τέρας δεν επιλέγει. Στα σκέρμισης ρίχνει μια ζαριά και βλέπει. Ρε φίλε, αυτό ας πούμε που έτυχα τώρα. Είναι, όχι, υπάρχει το automatic hit και το automatic failure. Στο παιχνίδι, αν τύχεις άσου ή αν τύχεις 100. Έτσι, το οποίο είναι extra damage ή critical, ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, ας πούμε το. Ναι, όχι, παιδιά, αυτό δεν είναι 0. Τι είναι? 10. Αυτό τι είναι το άλλο? 100. Άρα είναι critical αυτό. Να. Είναι double, τι είναι αυτό? Έχει κάποια double εδώ πέρα. 200. Λοιπόν, αν θα τύχεις άσου πάλι είναι τέτοιο. Όχι, δεν είναι. Το 100, παιδιά, είναι έτσι. Πού το? Να το. 90 και 0. Αυτό είναι το 100. No. Έτσι, γιατί υπάρχει και το 1 που είναι το 0. Το 110, το first print. Όχι, αυτό είναι. Μέχρι 100 πάει. Ακριβώς, μέχρι 100 πάει. Αυτό είναι το 10. Είναι percentage die, λέγεται αυτό. Το άλλο τι είναι? Αυτό είναι. Αυτό είναι δεκάδες. Είναι 0. Ας προχωρήσουμε, μην κολλήσουμε. Μην κολλάμε τώρα εκεί. Λοιπόν, ρίχνει. Βλέπουμε το defense το δικό μας. Αν περάσει, τρώμε τι, βλέπουμε τι. Lose 2 βήτα και τα λοιπά, έτσι. Την ποινή. Την ποινή και sickness, υπάρχουν πάρα πολλά στο παιχνίδι conditions. Τα οποία είναι με το κενάκια που βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχουν και σε κάρτες να βοηθάνε, γίνεται χαμός. Οκ. Okay. Έτσι λοιπόν είναι η μάχη η συγκεκριμένη που είναι τα skirmishes. Από εκεί και πέρα, όταν παίζουμε σε battle κανονικό, είναι από εδώ το τέρας. Ωστόσο, βάλε ένα χάρτη μέσα γιατί παίζουμε σε αυτά, έτσι. Παίζουμε σε αυτά πλέον. Πλέον έχει νόημα η κίνηση γιατί παίζουν οι χαρακτήρες μέσα. Άρα λοιπόν. Παίρνουν μινιατούρες μας δηλαδή. Ακριβώς. Έχουμε move κτλ. Όπως θα δείτε, έχει διάφορα βελάκια εδώ πέρα γύρω. Γιατί ακόμη χειρότερο, αν έχεις πολλούς λύκους, θα έχεις κάπως έτσι να μετράς τον τάμα. Δηλαδή, άπαξ και. Ναι, πώς ξέρεις ποιος είναι ποιος. Ξέρεις. Απλά το πρόβλημα είναι να μην φτερνιστείς. Σωστά. Γιατί θα χάσεις τα πάντα. Πόσο. Έχει το. Αυτά ακούστε λίγο. Το πάντα με το application. Δεν είναι μόνο. Τα γράφει στο. Ναι, Βαγγέλη, γιατί να χρειάζομαι application. Όχι, δεν χρειάζεται application. Είναι αυτό. Ο ένας είναι ο leader. Ο άλλος παίζει τα τέρατα. Ο τρίτος γράφει ιστορία. Πανελλήνιες δηλαδή. Ακριβώς, κανονικά. Εντάξει. Απλά ποια είναι η διαφορά λοιπόν εδώ πέρα τα κάνουμε. Πες μου. Απλώς δεν καταλαβαίνω αυτά τα τέσσερα που έβαλε στις τέσσερις γωνίες. Ποιος είναι. Έχει τέσσερις λύκους δηλαδή. Ναι, θα έχει το τέχνη. Ποιος είναι ποιος. Τι ποιος είναι ποιος.
ποιος είναι, δηλαδή υπάρχουν τέσσερις λίγκ μέσα στην αρένα, ας πούμε, την στιγμή. Ναι. Να. Και ποιος σύνομαι, είναι ποιος. Το δηλαδή αυτό το νούμερο είναι, το νούμερο είναι εδώ, είναι εδώ. Το γράφεις και πάνε στο χαρτί και το σημειώνεις. Αυτό στην αρένα δεν το βλέπεις, δηλαδή. Όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι τι κάνεις, αναλόγως στον αριθμό των παιχτών, σου λέει πόσο ζωή έχουν οι λύκοι, okay. Εδώ πέρα τι might έχουν αναλόγως της ιστορίας, το defense, το stride που έχουν την κίνηση, όπως όλα τα παιχνίδια, κινούνται πάντα στο πιο κοντινό κτλ. Κτλ. Είναι οι κλασικοί κανόνες, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Από κάτω έχουν το lore που παίρνουμε και τα coins αν κερδίσουμε, okay, κάποιο special power. Κοινώς από την πίσω μεριά συμπεριφέρονται στο tactical χάρτη που είναι zoom. Ακριβώς. Και η διαφορά ποια είναι, ότι πέρα ότι έχεις το tactical, ότι πλέον αναλόγως θα τύχεις στο ζάρι, δηλαδή στο μικρό το ζάρι, στην επίθεση και θα τύχει ο λύκος, στο 8 θα κάνει αυτή την επίθεση. Είναι αυτοματοποιημένο. Ακριβώς. Στο 1-4 αυτή, στο 5-7 αυτήν. Ποιον θα πετύχει όταν εισαπέχει, ας πούμε, από τους χαρακτήρες. Διαλέγουμε. Όχι, δεν διαλέγουμε. Έστω ότι είμαστε έτσι, ρίχνει ζάρι. Πού το. Αυτό εδώ, που είναι από το 1. Μέχρι το 6, okay. Και άμα ανάλογα, λέμε ότι ο 1 είναι ο τάδε, ο 2 είναι ο τάδε, το σημειώνουμε πάλι αυτό πάνω στο χαρτί. Okay. Και ανάλογα τι τυχαίνει, το 5 είναι ο τάδε χαρακτήρα, άρα τυχαίνει ένα. Okay. Αν παίζουμε 3 χαρακτήρε, 1-2 εσύ, 3-4 εγώ κτλ. 5-6 ο άλλο. Οπότε πάντα, εάν έχουμε ίδια απόσταση κτλ., μιλάω γίνεται μόνο αυτό, έτσι. Ναι. Γίνεται έτσι. Άρα αλλιώ είναι πιο κοντά. Ναι. Παιδιά, είναι, οι κανόνες είναι, σας λέω, δεν αλλάζουν. Κλασική. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάντα κάποια σημεία μέσα στο χάρτη τα οποία μπορεί να χρειάζονται να κάνουμε search κτλ. Αν δεν το πετύχουμε, φεύγει. Αυτό που θέλω μόνο. Objectives, να πάμε συγκεκριμένα. Objectives συγκεκριμένα. Εγώ αυτό που θέλω μόνο να δούμε στην ουσία είναι κάποια πραγματάκια. Τι κάνουμε στην ουσία στο χάρτη εδώ, γιατί στο generic χάρτη είναι ψιλογενική σειρά. Εδώ πέρα είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή κάνουμε move. Το δεύτερο που να κάνουμε είναι ένα act. Το act αυτό μπορεί να είναι είτε attack σε τέρας, είτε να κάνουμε activate ή exhaust ένα item ή artifact που έχουμε, ή να χρησιμοποιήσουμε prayer ή ritual. Άρα το act είναι ένα από αυτά τα τρία. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε interact να, με κάποιο αντικείμενο, πόρτα, οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο ταμπλό. Να χρησιμοποιήσουμε κάποιον ally που έχουμε κάνει summon ή κάποιο companion που μπορεί να έχουμε. Okay. Να καταναλώσουμε όσα consumable αντικείμενα θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε ability του χαρακτήρα και στο τέλος να κάνουμε trade με χαρακτήρα μόνο που είναι adjacent με εμάς. Okay. Και equip εννοείται, γιατί μπορεί να βγάλω όπλα και να βάλω άλλο. Ναι, ναι, ναι. Okay. Και γενικά το move είναι και διαγώνιο. Έτσι, δεν έχει διαφορά. Okay. Οπότε πας εύκολα μακριά. Συγγνώμη για αυτό που κορνάρει. Λοιπόν, αυτά και για τη μάχη. Από εκεί και πέρα. Κάτι άλλο που θέλω να δούμε. Υπάρχουν κάποια τοκενάκια σαν αυτά μες στο παιχνίδι που κάποια στιγμή μπορεί να πάρεις, τα οποία δεν ξέρεις τι είναι, αλλά μπορεί να παρουσιαστούν παρακάτω στην ιστορία ότι αν έχεις πάρει αυτό το μπλε το βιβλίο, γίνεται το τάδε πράγμα κτλ. Είναι μάρκερ για την ιστορία, ουσιαστικά. Ακριβώς, προχωράει η ιστορία. Το τελευταίο που θέλω λίγο έτσι να δούμε, γιατί τώρα είδαμε περίπου πώς γίνονται οι μάχες και τα σκέρμισης. Αν πεθάνει κάποιος, δεν είπαμε τι γίνεται. Εννοείται, θα το πω και αυτό. Απλά θέλω να πω λίγο κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πάνω στο χάρτη. Στο χάρτη μεγάλο υπάρχουν κάποιες πόλεις. Κάποιες πιο μεγάλες, κάποιες πιο μικρές. Τι κάνουμε σε αυτές. Έχεις μπροστά σου, Βαγγέλη, αυτό εδώ που δείχνει τι μπορώ να κάνω σε κάθε πόλη. Οι πόλεις έχουν διάφορα services. Στην πόλη τη συγκεκριμένη μπορώ να κάνω ένα service ανά. Οπότε κάνω επίσκεψη. Εδώ δύο services και εδώ τρία services. Τι εννοώ με αυτό. Υπάρχουν inn, chapels, gypsies. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που τα γράφει πάνω εδώ. Και το καθένα από αυτά, ας πούμε, αν πας στο chapel, μπορείς με 5 νομίσματα να κάνεις αυτό. Με 5 αυτό, με 15 αυτό. Συγκεκριμένα πράγματα. Ακριβώς. Όχι πάντα αγορά. Μπορεί να αγοράσει abilities. Να γιατρέψει μια αρρώστια. Ναι, η αγορά, όχι. Λέω πάω στην αγορά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι σαν. Είναι σαν φίλτερ, έτσι. Απλά όταν εννοεί service, εννοεί ότι μπορεί μόνο ένα service per visit. Όσε φορέ θες, αλλά διαλέγει ένα. Ακριβώς. Και καλά ότι είναι πιο μικρή πόλη, άρα είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί στην ουσία είναι εκεί που αρχίζει και διαφοροποιεί το χαρακτήρα σου. Παίρνει, αγοράζει έτσι και έχει πολύ ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο που θέλω να δω είναι τι, να πούμε, είναι τι γίνεται όταν πεθάνει ο παίχτης. Ο παίκτης όταν πεθάνει, δηλαδή όταν πάει το β στο 0, δεν πεθαίνει, αλλά γίνεται. Έλα. Γίνεται φάντασμα. Τι σημαίνει αυτό. Πλέον έχει κάποια στατιστικά εδώ. Ghost points 10, μαντέψτε, πάλι με αυτό το καταπληκτικό. Πάει στο 10, πού το, να το.
Και πλέον τα ghost points χρησιμοποιούνται και σαν βήτα, δηλαδή και για ζωή, αλλά και για μάνα. Πώς? Έχει κλασικά πάλι, κινείται κανονικά, αλλά παίρνει το κενάκι που δείχνει ότι είναι ethereal, δηλαδή πετάει, άρα δεν τον επηρεάζουν τα νερά και τα λοιπά που πια σταματάνε την κίνηση και κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα τι άλλο μπορεί να κάνει, όταν είναι ο γύρος του μπορεί να χαλάσει points, ghost points, για να κάνει τις συγκεκριμένες attack. Αυτές είναι melee, γι' αυτό είναι έτσι, αυτές εδώ που έχουν τα βελάκια είναι range. Άρα μειώνει στην ουσία τα ghost points. Όταν φάει attack, πάλι μειώνει τα ghost points. Λοιπόν, για να μπορέσει από φάντασμα να γίνει πάλι κανονικός, θα πρέπει να πάει στην πόλη, όχι στους γύφτους. Μεγάλη πόλη. Όχι, δεν έχει σημασία να είναι μεγάλη πόλη. Σε ποιο σέρβις. Σε ποιο σέρβις προσπαθώ να θυμηθώ. Νομίζω ότι είναι, όχι στο τσάπελ, πρέπει να είναι στο τζίψι, είναι. Νομίζω είναι στο. Το κάνει revive ουσιαστικά. Θα σου πω, είναι δύο διαφορετικά. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα ποιο, δεν έχει σημασία κιόλα. Πάει σε ένα σερβις στην πόλη και μπορεί να γίνει πάλι κανονικός. Εάν πεθάνει εντελώς, δηλαδή τελειώσουν και τα ghost points, τότε στην ουσία πάει στο limbo, είναι ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ νεκρών και ζωντανών, που εκεί πρέπει να πάει νομίζω στους gypsies για να γίνει πάλι revive. Nice. Άρα δεν έχει elimination το παιχνίδι, δεν πεθαίνει ποτέ τελείως. Δεν πεθαίνει, πρέπει να πας, υπάρχουν κάρτες που μπορεί να το κάνουν, υπάρχουν διάφορα. Αλλά μέχρι τότε το πάρτι πώς αντέχει. Πιο δύσκολα. Να αντέξει, τι εννοείς. Παιδιά, και να γίνουν. Πώς κερδίζεις ή πώς χάνεις. Υπάρχουν, ανάλογο στα την ιστορία σου λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποια objectives τα οποία είναι πρωτεύοντα, κάποια που είναι δευτερεύοντα. Άρα όταν παίζεις σαν adventure θα βγουν αυτά τα objectives, μπορείς να κάνεις τα πρωτεύοντα, μπορείς να κάνεις τα δευτερεύοντα, μπορείς να, να ασχοληθείς με τα search. Δηλαδή, συγγνώμη, το group σταματάει και περιμένει πότε ο άλλος θα γίνει. Όχι, όχι. Υπάρχει τα συνεχίζεις και όταν σε αφήσει η ιστορία μπορείς να. Πάλι να πεις ότι παιδιά, σταματάμε, δεν πάμε εκεί, πάμε λίγο στην πόλη, γι' αυτό σου λέω, έχει το exploration μέσα. Δεν είναι dungeon crawling, δηλαδή, διαβάζω ιστορία, το στείλουμε, παίζουμε τη μάχη, αναλόγως του αποτελέσματος πάμε στην επόμενη. Δεν είναι έτσι. Εδώ αλλάζει, είναι λίγο διαφορετικό. Ωραία. Αυτά γενικά για το παιχνίδι, προφανώς όπως καταλαβαίνετε και από τα τόκια που βλέπετε και όλο αυτό το χαμό, υπάρχουν πολύ περισσότερα μέσα σαν οδηγίες. Αυτό που θέλω να πούμε οπωσδήποτε είναι ότι το παιχνίδι έρχεται με το συγκεκριμένο journal εδώ, το 1 που έχει κάποια adventures, το expansion το οποίο έβαλε το 2 που βλέπετε πράγμα και κακό πάλι και άλλα μέσα που έχουν, δεν είναι ότι είναι μια ιστορία του καθένα, και πλέον έχουν βγει και το 3, έχουν βγει και fan made, άρα υπάρχει συγκεκριμένη σειρά που μπορείς να τα παίξεις. Το καλό ή κακό είναι ότι στο site ήδη έχουν αλλάξει κανόνες και έχουν βγει φακ, έχουν βγει εράτα, έχουν ανανεωθεί τα rulebook κτλ. Οπότε λίγο ψιλοχάνεσαι στην αρχή, αλλά δεν έχει δύσκολους κανόνες. Δεν σε αφήνει να διαβάσεις το rulebook τα πάντα. Σκεφτείτε ότι από το. Πού το έχω, να το. Από το rulebook που είναι όλο αυτό, στην ουσία διαβάζεις. Αυτά δεν είναι τίποτα, εδώ σου εξηγεί κάποια πράγματα. Διαβάζεις μέχρι εδώ, δύο σελίδες και σου λέει έτοιμος να παίξεις. Και ξεκινάς στο journal το πρώτο και σιγά σιγά μπαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι και τα μαθαίνεις στην πορεία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το campaign. Απλά πριν ξεκινήσουμε, όπως το είδατε εσείς που έχετε δει και το Gloom, μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση και να πείτε τι βλέπετε ή τι δεν βλέπετε. Που... Κοίτα, έχει το λογικό. Έχει το γενικό του κοινού μεγάλου χάρτη με το κάνω zoom στο. Σε, μια tactical, σε ένα tactical σημείο και κάνω τη μάχη που μου λέει ιστορία για παράδειγμα και προχωράει η ιστορία. Και τα δύο προφανώς έχουν να κάνουν πολύ, από αυτά που έχω διαβάσει γιατί δεν έχω παίξει το συγκεκριμένο, έχουν να κάνουν πολύ με την ιστορία, παίζει την ιστορία. Οπότε αν σε πειράζει το ζάρι, γιατί έχει ζάρι και τύχει όπως έχουν όλα τα ζάρια. Καλά, ναι. Ίσως να μην είναι αυτό το παιχνίδι για σένα. Αλλά αυτό που σε κάνει το ευχαριστηθείς είναι ότι θα το παίξεις και το πάρτι θα το παίξεις, όχι για να. Θαυμάσεις τους φανταστικούς μηχανισμούς, είναι για να παίξεις την ιστορία και να σε προχωρήσει η ιστορία, να αποφασίσεις αν θα πας από το ένα μέρος ή από το άλλο, τι θα εξερευνήσουμε, τι θα κάνουμε πρώτα, side quest και όλα τα σχετικά. Ωραία λοιπόν. Πάμε να το ξεκινήσουμε, πάμε να παίξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πέρα.